Άρχισε η επανεκδίκαση της υπόθεσης του Χόσνι Μουμπάρακ, βασική κατηγορία η αματηρή καταστολή των διαδηλώσεων το 2011. Ο δικηγόρος του Αιγύπτιου πρώην Προέδρου υποστηρίζει πως ο κατοίκον περιορισμός του Μουμπάρακ θα πρέπει να λήξει με το πέρας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί στη χώρα από τον περασμένο Αύγουστο. Θεωρώ πως οι δικαστές θα αθωώσουν τον Μουμπάρακ ή θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, ο Αιγυπτιακός λαός θα πρέπει να ξέρει πόσο θα διαρκέσει αυτή η δίκη και να γνωρίζει πως το τέλος της δίκης θα σημάνει και το τέλος μιας περιόδου αδικίας, διαφθοράς και νεποτισμού, επισημαίνει ο πολιτικός αναλυτής Χάλεντ Χουσέιν. Ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου τόνισε πως ο Μουμπάρακ θα επιστρέψει στη φυλακή μετά τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και δεν θα αφαιθεί ελεύθερος καθώς έχουν γίνει τροποποιήσεις στο νόμο που ρυθμίζει το μέγιστο διάστημα προφυλάκησης. Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε στη δίκη του Χόσνι Μουμπάρακ. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ο πιθανός τερματισμός του κατοίκον περιορισμού του πρώην Προέδρου με τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.